Καλησπέρα. Σας καλωσορίζω στην έκτη διάλεξη του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Δεδομένης Επεξεργασίας της Ακαδημαϊκής Χρονιάς 2019-2020. Το ιδιαίτερο αυτής της διάλεξης είναι ότι γίνεται μεσούσης της εορταστικής περίοδου του Πάσχα. Σήμερα είναι Μεγάλη Δευτέρα. Πρώτη φορά κάνω μάθημα Μεγάλη Δευτέρα στα 15 περίπου χρόνια που διδάσκω. Εν τούτης, το μάθημα θα γίνει κανονικά και σας υπενθυμίζω ότι θα έχουμε iLottery και κατά τα ιωθώτα στο τέλος iQuiz, το οποίο θα έχει ερωτήσεις από τις διαλέξεις θεωρίας 1 μέχρι και 5. Σήμερα είναι η έκτη διάλεξη, άρα θα δοκιμάσουμε να δούμε τις γνώσεις σας πάνω στις διαλέξεις 1 έως και 5. Κάποια ερωτήματα που έχω λάβει πριν ξεκινήσουμε την διάλεξη. Στο τμήμα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος τεχνικός. Η γραμματεία δεν μπορεί να παρέχει τεχνική υποστήριξη. Οπότε οι servers που είχαν σταματήσει να λειτουργούν λόγω διακοπής ρεύματος δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Εγώ από το πρωί είμαι σε συνελεύσεις, οπότε δεν μπόρεσα να πάω. Και δεν θα προλάβω σήμερα, γιατί θα κλείσει το τμήμα, θα κλειδωθεί, θα φύγει η μοναδική κυρία που είναι στη γραμματεία αυτή τη στιγμή. Άρα αύριο έχω μάθημα, μετά το μάθημα και τις συναντήσεις που έχω. Εν τω μεταξύ, το ότι το Πλειάδες είναι down, δεν σας επηρεάζει από το να ετοιμάσετε τα διάφορα προγράμματα σε εσείς, το Zafora. Και το Zafora έχει MPI, μπορείτε και σπίτι σας, αν έχετε Linux, να εκτελέσετε κάτι σε MPI, αρκεί να έχετε εγκαταστήσει τα κατάλληλα πακέτα. Δεν είναι δηλαδή τόσο σημαντικό το ότι έχει πέσει το Πλειάδες. Βέβαια, θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν να ανέβει και αν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να πάω εγώ ίδιος να επέμβω, θα το κάνω. Που μάλλον είναι η τελευταία λύση. Θέματα άλλα που έχουμε λάβει στο chat. Κάποιος φοιτητής αναφέρει για τα slots 3, 4 και 5. Μάλλον αναφέρεται στις ασκήσεις που είναι να παραδοθούν στο e-class. Ας κάνω share το παράθυρο στο e-class. Να συνδεθώ καταρχήν στο e-class, να δούμε σε τι αναφέρεται ο συγκεκριμένος φοιτητής. Άρα λοιπόν, περιμένετε λίγο να ενεργοποιήσω τη διαδικασία σύνδεσης. Share. Screen 1. Όχι. Share. Screen 1. Ωραία. Λοιπόν, ας δούμε αυτό που είχε ερωτήσει στο chat ένας φοιτητής συστήματα παράλληλης καταναμήνης εξεργασίας. Εργασίες. Και όπως βλέπουμε, έχετε κάποια παραδοτέα σε αυτό το σημείο που θα πρέπει να κάνετε. Βλέπουμε λοιπόν εργασίες πρώτου μαθήματος 27 Τετάρτου. Εργασίες δεύτερου μαθήματος. Εργασίες τέταρτου μαθήματος, πέμπτου και έκτου. Και βλέπετε και τα αντίστοιχα deadlines. Σχετικά με το τι πρέπει να παραδώσετε στο καθένα από αυτά τα slots, μπορούμε να επισκεπτούμε τις ανακοινώσεις όπου αναφέρει το σχέδιο εργαστηρίου. Το σχέδιο εργαστηρίου βλέπουμε το τι έχετε να παραδώσετε. Φαντάζομαι αυτή η απάντηση σε ικανοποιεί. Αν όχι, μπορείς να επαναδιατυπώσεις καλύτερα την ερώτησή σου. Κάποιος ρωτάει ότι μία υποβολή πρέπει να γίνει μέχρι τις 19 Τετάρτου. Για να πάμε λίγο να δούμε. Έγραφα. Εργασίες τέταρτου, 19 Τετάρτου, η ημερομηνία έναρξης θα ανοίξει 13 Πέμπτου. Θα το δούμε αυτό εδώ πέρα, το θέμα με τις ημερομηνίες. Ενδεχομένως θα πρέπει
ίσως για κάποιους φοιτητές που είναι αρκετά επιμελείς και θέλουν από τώρα να παραδώσουν τις εργασίες, να το ανοίξουμε από τώρα όλες αυτές τις εργασίες. Θα δώσω τις κατάλληλες οδηγίες στους συνεργάτες μου. Το σημειώνω τώρα, άνοιγμα εργασιών από τώρα. Και θα λυθεί αυτό. Κάποιο άλλο πρόβλημα που σας απασχολεί? Κάτι που θέλετε? Όχι. Ωραία. Άρα λοιπόν μπορούμε να συνεχίσουμε το μάθημα και ας δούμε κάποια θέματα σχετικά με αυτό που έχω συγκεντρώσει. Και άλλο chat. Για να δω λίγο την άλλη απάντηση. Λοιπόν, με τις ημερομηνίες θα λυθεί. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, να αγχώνεστε. Θα ανοίξουν όλες οι εργασίες προσεχώς και οι ημερομηνίες που έχουν δηλωθεί στο σχέδιο εργαστηρίων ότι είναι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής, αυτές θα ισχύσουν. Άρα, μην αγχώνεστε για το πότε ανοίγουν, πότε κλείνουν. Ό,τι έχει αναφερθεί στο εργαστήριο, στο αρχείο εκεί του εργαστηρίου. Λοιπόν, μπορούμε να μεταβούμε στο πρώτο θέμα. Είναι ένας ιστοχώρος που αφορά φοιτητές και ερευνητές σε θέματα παράλληλης επεξεργασίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι το share φαντάζομαι είναι η οθόνη του υπολογιστή μου. Για να δω λίγο να επιβεβαιώσω. Ναι, screen 1. Παρουσιάζουν μια αρχιτεκτονική που αποτελείται από πολλούς μικρούς single board computers, υπολογιστές τύπου board, και στη συνέχεια σε αυτούς εδώ τους υπολογιστές, σε μια φορητή συσκευή, σε ένα case που μπορεί κάποιος να το μεταφέρει να είναι portable, μπορεί να μάθει παράλληλα συστήματα, παράλληλο προγραμματισμό. Δηλαδή το OpenMPI και το OpenMP, αυτό που εμείς ασχολούμαστε και διδάσκουμε σε αυτό το εργαστήριο και σε αυτό το μάθημα γενικότερα. Άρα λοιπόν, σε αυτό το project δίνει όλες τις οδηγίες πώς μπορεί κάποιος να υλοποιήσει ένα δικό του HPC. High Performance Computing. Βέβαια, δεν θα έχει τις επιδόσεις που θα συναντούσαμε σε ένα HPC κανονικό. Είναι μια μικρή έκδοση, μια ελαχιστοποιημένη έκδοση με μικρές αποδόσεις, αλλά εντούτοις έχει πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές και κάποιος μπορεί να ασχοληθεί με το MPI. Άμα δούμε από τι υλικά αποτελείται το συγκεκριμένο project, αποτελείται, όπως βλέπετε, από Mini ITX Motherboard ASRock, από 4 GB μνήμη, από κάποιο μικρό προλόγιο, Bluetooth και γενικότερα έναν εξοπλισμό που ναι, δεν είναι αμεληταίος σε τιμή, δηλαδή συνήθως αυτά τα project κοστίζουν κοντά στο διχίλιαρο, αλλά εντούτοις μαθαίνει κάποιος παράλληλο προγραμματισμό. Αν θέλει κάποιος λοιπόν να φτιάξει ένα τέτοιο project, στην προηγούμενη διάλεξη είχαμε δει για Raspberry Distributed System, πως είχε υλοποιήσει κάποιος με Raspberry, σε αυτή τη σελίδα κάποιος μπορεί να φτιάξει με επεξεργαστές αρχιτεκτονικής και 86. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη σελίδα που θέλω να σας δείξω. Στη συνέχεια να σας δείξω σχετικά πάλι με το ITX. Κάποιος άλλος έχει υλοποιήσει πάλι ένα άλλο cluster με ITX ports. Όπως βλέπουμε, χρησιμοποιούν και αυτοί τα MSI AM1 Mini ITX motherboards με 4 GB μνήμη. Αυτά είναι motherboard single board computer, δηλαδή είναι motherboard με επεξεργαστή που δεν αλλάζει συνήθως. Μνήμη μπορούμε βέβαια να τοποθετήσουμε, σε αντίθεση με κάποια boards όπως το Raspberry που έχουν fixed ποσό μνήμης. Και γενικότερα είναι ένα άλλο project. Άρα βλέπετε ότι για άτομα που θέλουν να ασχοληθούν με την έρευνα πάνω σε HPC, μπορείτε να υλοποιήσετε και δικιά σας υποδομή σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση σε αυτή. Βέβαια, στο πανεπιστήμιο έχουμε ένα cluster, όπως ξέρετε, που είναι προσβάσιμος μέσω του Pleiades, δηλαδή μέσω του Pleiades υποβάλλετε εργασίες στα slaves nodes που βρίσκονται από πίσω, και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εκμεταλλευτείτε
την υποδομή και να μάθετε, γιατί ο σκοπός είναι να μάθετε να χρησιμοποιείτε τα frameworks παραλυσμού OpenMPI και OpenMP και γενικότερα να έχετε μια καλή γνώση το τι είναι συστήματα παραλύσης κατανομής επεξεργασίας και πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας παρέχουν. Αυτό λοιπόν είναι το Super ITX. Ας πάμε να δούμε και μια άλλη είδηση. Αφορά ένα τηλεσκόπιο όπου, όπως αναφέρει ο τίτλος, αρκετοί μηχανικοί προσπαθούν να επιλύσουν κάποιες προκλήσεις στο σχεδιασμό ενός μεγάλου αστρονομικού οργάνου, ένα τηλεσκόπιο, που όμως θα είναι και το μεγαλύτερο στον κόσμο. Και κοιτάξτε τώρα τι έχω σημειώσει, τι έχουμε ανακαλύψει σε αυτό το άρθρο. Ότι θα παράγει 160 terabytes ακατέργαστων δεδομένων το δευτερόλεπτο. Δηλαδή, περίπου 5 φορές, σημειώστε το αυτό, 5 φορές όσο το παγκόσμιο bandwidth, όσο η παγκόσμια κυκλοφορία δεδομένων μέσω του ίντερνετ το 2015, 5 φορές. Ένα εξωφρενικό ποσό, ένα γιγαντιαίο ποσό δεδομένων θα παράγεται από αυτό το τηλεσκόπιο, το οποίο θα πρέπει ασφαλώς να συνδυαστεί με τη μεταφορά αυτών των δεδομένων, την αποθήκευση και την επεξεργασία. Και κυρίως και την επεξεργασία, εκεί είναι που ερχόμαστε εμείς. Εκεί στα HPC, στα συστήματα παράλληλης κατανομής επεξεργασίας, μηχανικοί που έχουν γνώση της παραλληλοποίησης και αυτών των αρχιτεκτονικών, μπορούν να δημιουργήσουν τους διάφορους επιταχυντές υπολογισμών για να υλοποιούν την πράξη και την επεξεργασία όλων αυτών των αλγορίθμων. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι θα χρειαστούν να βρεθούν λύσεις που θα σχετίζονται με την υπολογιστική πλέγματος, cloud computing, με επεξεργασία πάνω σε κάρτες γραφικών, graphics processing, αλλά η ορολογία είναι επεξεργασία σε γενικού σκοπού σε κάρτες γραφικών, και με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με ενεργειακή απόδοση. Ασφαλώς θα υπάρχει κάποιο θέμα σχετικά με τον σχεδιασμό των κεραίων, αλλά εμείς παραμένουμε στο θέμα ότι απαιτείται πολύ γρήγορη επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Και αυτό γίνεται βέβαια μέσω του HPC. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν και στο τελευταίο άρθρο που έχω φέρει για να συζητήσουμε. Με τα άρθρα αυτά προσπαθώ να σας, να σας δείξω πώς σχετίζεται αυτά που εμείς κάνουμε στη θεωρία με την πράξη. Και βέβαια, πάντα πρέπει να ξέρουμε την ιστορία από που ξεκίνησαν όλα αυτά, για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη γνώση του παρόντος και να μπορούμε ίσως να προβλέψουμε και το μέλλον. Μην ξεχνάμε, η ιστορία που αναλαμβάνεται. Ας δούμε λοιπόν ένα θέμα που είχα αναφέρει σε μια διάλεξη, σχετικά με τις μηχανές connection. Το πρελούδιο της παράλληλης επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, αυτή η αρχιτεκτονική, αυτή η διάζουσα αρχιτεκτονική, είχε την ιδιότητα ότι προσέγγιζε πάρα πολύ το ανθρώπινο πνεύμα, το μυαλό του ανθρώπου. Όπως αναφέρει, ήταν ο πρώτος υπολογιστής που συμπεριφερόντανε παρόμοια με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Και αυτό ήταν το CM, Connection Machine. Δημιουργήθηκε από τον Dan Hills όταν ήταν, όπως βλέπετε, graduates, ήταν φοιτητής ακόμα, δεν είχε πάρει το πτυχίο του, είχε σχεδιάσει αυτή την παράλληλη μηχανή όντας φοιτητής, το οποίο χρησιμοποιούσε 65.536 επεξεργαστές. Και αυτό έγινε τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80. Αυτό ονομάστηκε CM1. Ήτανε επεξεργαστές ενός bit. Άρα 65.536 επεξεργαστές του ενός bit. Ασφαλώς χρειάστηκε και κάποια δρομολόγηση όλων αυτών των επεξεργαστών, όπου είχε γίνει από τον Richard Feynman, έναν επιστήμονα, έγκριτο επιστήμονα. Το Richard Feynman
φαντάζομαι κάποια στιγμή τον έχετε ακούσει, με τις περίφημες διαλέξεις που έχει δώσει και μπορείτε να βρείτε και στο YouTube. Και είχε συμβάλει και αυτός στη δρομολόγηση. Ήταν ένα μηχάνημα, στο 1985, ήταν ένα μηχάνημα SIMD, Single Instruction Multiple Data, δηλαδή μονής εντολής, αλλά πολλαπλών δεδομένων, μονής ροής εκτέλεσης, δηλαδή ήταν ένα stream από εντολές, όλοι οι επεξεργαστές εκτελούσαν τις ίδιες εντολές, απλώς ο κάθε επεξεργαστής επενέβαινε σε διαφορετικά δεδομένα. Χρησιμοποιούνταν στην τεχνητή νοημοσύνη, αρχές δεκαετίες του 80. Ο επεξεργαστής δεν είχε κάποιον σύμβολο μεταφραστή της γλώσσας Fortran, που ήταν αρκετά διαδεδομένη, και χρησιμοποιούνταν μόνο για ακέραια αριθμητική, όχι για αριθμητική παράλληλων πραγματικών αριθμών, το floating point arithmetic. Ήταν λοιπόν μια πολύ καλή αρχιτεκτονική και πολλά υποσχόμενη. Αναφέρει το άρθρο Dream Machine, μια μηχανή όνειρο για αρκετούς ερευνητές. Εκείνη την εποχή ήταν στα σπάργανα η ανάπτυξη παράλληλων αρχιτεκτονικών. Αλλά, evidently, τελικά, το μέλλον δεν συνέχισε με αυτή την αρχιτεκτονική. Ας δούμε τι έγινε. Υπήρξαν διάφορες εκδόσεις και στη δεκαετία του 90 είχε μάλιστα εμφανιστεί η μηχανή CM5, δηλαδή η Connection Machine έκδοση 5, και στην ταινία του Jurassic Park, την πρώτη ταινία του Jurassic Park, αν την έχετε δει, σε κάποια στιγμή δείχνει εμφανισιακά τους servers και είναι η σκηνή που το παιδί πηγαίνει, ένα παιδί της ομάδας, πηγαίνει και λέει γνωρίζω αυτό το λειτουργικό σύστημα, είναι Unix συγκεκριμένα. Ήτανε δεκαετίες του 90. Βέβαια, αντί να έχει το terminal, όπως ξέρουμε ότι έχει το Unix, έδειξαν κάποια GUIs και κάποιες τρισδιάστατες δομές που είναι και το ατόπιμα αυτής της ταινίας και πολλοί την κατηγόρησαν ότι από εκείνο το σημείο έχασε στην επιστημονική κοινότητα γιατί παρουσίασε, προκειμένου να είναι εύπεπτο προς το κοινό, το Unix ότι έχει γραφικά και τρισδιάστατα αντικείμενα κτλ. Και δεν έδειξε την πραγματική του μορφή που είναι τερματικό. Εν τούτης, κλείνει παρέθεση, παρουσιάστηκε στην ταινία αυτή που δείχνει ήταν μια αρκετά δημοφιλής αρχιτεκτονική, αρκετά υποσχόμενη. Και είχε ξεφύγει από την χρήση επεξεργαστών ενός bit, προκειμένου να αντικατασταθούν με επεξεργαστές Spark. Είχε λοιπόν cluster of powerful Spark processors. Είχε επεξεργαστές Spark, όπου συνδέονταν σε ένα δίκτυο διασύνδεσης τύπου παχύδεντρο. Αυτό θα τα δούμε σε δίκτυο διασύνδεσης. Να θυμηθείτε λοιπόν ότι κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για το FAT3. Ήταν πια μηχανή MIMD, Multiple Instruction Multiple Data, πολλαπλή διαφορετικοί επεξεργαστές. Ο κάθε επεξεργαστής εκτελεί μια διαφορετική ροή εντολών σε διαφορετικά δεδομένα. Υποστήριζε μέχρι 16.384 επεξεργαστές. Υπήρχε ένα δίκτυο διασύνδεσης, όπως είπαμε, FAT3, όπου μπορούσε να υποστηρίξει εύρος ζώνης 40 Mbps. Και μάλιστα ο τρόπος που είχε σχεδιαστεί του επέτρεπε να είναι deadlock free, να μην έχει λοιπόν προβλήματα κορεσμού και να ξεφεύγει από τα διέξοδα κατά τις μεταφορές των δεδομένων ανάμεσα στους επεξεργαστές, όπως αναφέρεται. Ήταν μια πολύ καλή αρχιτεκτονική και μπορούσε αυτή η μηχανή να έχει μέλλον, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε γιατί, όπως αναφέρει το άρθρο, δεν υπήρχε ετοιμότητα αγοράς, market readiness. Και βέβαια, που σε συνδυασμό με κάποια bugs στο όλο σύστημα, το όθησε στο περιθώριο και απλώς τώρα το αναφέρουμε ως ένα ιστορικό στοιχείο ότι κάποτε υπήρξε το CM, το Connection Machines, πια δεν υπάρχει. Αν είχε λοιπόν καταφέρει να
πάρει ένα μερίδιο αγοράς, θα ήταν σίγουρα από τις ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές που θα είχαμε στις μέρες μας και θα μπορούσε να συναγωνιστεί επίσης όρις Intel Paragon και Beowulf Clusters. Έτσι λοιπόν, όπως αναφέρει, ένα ωραίο πρωινό του 1994 υπέβαλε η εταιρεία, η Thinking Machines, αίτηση πτώχευσης, γιατί δεν κατάφερε να πουλήσει αρκετά τέτοια μηχανήματα, τα CM5. Μπορούμε βέβαια να δούμε εκ των υστέρων κάποια θέματα που όθησαν στην αποτυχία αυτού του σχεδιασμού, όπως το ότι ο μηχανικός που είχε δημιουργήσει την καινοτόμα αρχιτεκτονική CM, αν και ιδιοφυΐα, δεν ήταν businessman. Δεν ήξερε πώς να το πουλήσει. Σε αυτό ας κάνω μια παρένθεση. Όλοι μας εδώ είμαστε μηχανικοί. Ή σε λίγο καιρό θα γίνουμε μηχανικοί, μια που είμαστε σε ένα τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Εν τούτης, δεν αρκεί μόνο να είναι κάποιος καλός μηχανικός. Πρέπει να ξέρει πώς να πουλάει την εργασία του, να πουλάει το έργο του. Και ασφαλώς όχι να είναι υπερφύαλος και να υπερβάλλει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Απλώς το έργο του, τις γνώσεις του και αυτά που μπορεί να κάνει, να μην τα υποσκάψει. Να τα υποστηρίξει, να πει εγώ μπορώ να κάνω αυτά, κοιτάξτε και τα λοιπά, να μπορεί να το παρουσιάσει, να έχει καταρχήν κάποια εξωστρέφεια, να μην κάθεται κλεισμένος σε ένα δωμάτιο χωρίς προσωπική επικοινωνία. Πρέπει να έχει μια σελίδα, για παράδειγμα, σε LinkedIn, σε κάποια ιστοσελίδα, κάποια άλλα μέσα δικτύωσης, να παρουσιάζει το έργο του, γιατί το να έχεις πολύ καλές ιδέες, αλλά να μην μπορείς να τις μεταλαμπαδεύσεις, να τις πουλήσεις σε κάποιους άλλους, τότε σημαίνει ότι δεν θα πετύχεις. Όπως εδώ, ο Danny Hills, ιδιοφύα μεν, αλλά δεν μπόρεσε να πουλήσει το έργο του. Και γι' αυτό λοιπόν είχε ως συνέπεια να υποβάλει πτώχευση. Εν τούτης, μια ιδιοφυΐα ποτέ δεν σταματάει να σκέφτεται και ασφαλώς το βάζει κάτω. Όπως αναφέρει το άρθρο, Κάρτλι ασχολείται με ένα project αρκετά μεγαλεπίβολο και συγκεκριμένα για τη κατασκευή ενός μηχανικού ρολογιού, ενός μνημειώδες κιόλας μηχανικού ρολογιού, που θα μπορεί να λειτουργεί για χιλιετίες. Ας δούμε λίγο αυτό. Έχω βρει και το αντίστοιχο άρθρο στη Wikipedia, άρα κρατάμε το γεγονός ότι το CM ήταν πολύ καλή αρχιτεκτονική, τα connection machines, πρωτοπόρα, καινοτόμα, αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει την περίοδο που μεσουρανούσαν τα παράλληλα συστήματα, και τώρα βέβαια, αλλά από τότε που είχε γίνει η περίοδος που παρουσιάζονταν συνεχώς νέες αρχιτεκτονικές, γιατί δεν μπόρεσε να αποκτήσει μερίδιο αγοράς. Ας δούμε λοιπόν και το Multi-Millennium Clock επί ευκαιρίας για να σας φύγει και η πιθανή απορία που μπορεί να έχετε. Clock of the Long Now. Είναι λοιπόν ένα μηχανικό ρολόι από τον Danny Hills, το είχε σκεφτεί το 1986 και ο σκοπός είναι να είναι ένα μηχανικό ρολόι που μπορεί να λειτουργεί με μόνο κάποιο κούρδισμα για 1000 χρόνια. Έχει την υποστήριξη από το Jeff Bezos, που έχει την Amazon, κάπου το αναφέρει. Του έχει δώσει αρκετά εκατομμύρια, ο Jeff Bezos. Και έχουν αγοράσει ένα χώρο στην Νεβάδα, ξέρετε, Area 51, εκεί που έχει και εξωγήινους, έχει και ένα ρολόι που είναι το ρολόι των 1000 ετών, που το αναπτύσσουν και προσπαθούν να λύσουν κάποια θέματα σχετικά με το πώς θα φτιάξουν υλικά που θα μπορέσουν επί 1000 χρόνια να μην έχουν σημαντική φθορά, πώς θα επιλέξουν την ενέργεια, πώς θα τροφοδοτείται με ελαττήρια συγκεκριμένα και ούτω καθεξής. Είναι ένα αρκετά μεγαλεπίβολο σχέδιο, το οποίο ακόμα βέβαια είναι στη φάση της έρευνας. Έχουν κάποια μικρά prototypes, αλλά αυτά ασφαλώς δεν τα έχουν δοκιμάσει για 1000 χρόνια. Τα έχουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα. 42 εκατομμύρια έδωσε ο Jeff Bezos. Θα είναι ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε σε 1000 χρόνια αν θα υπάρξει. Τώρα βέβαια σε 1000 χρόνια
ενδεχομένως θα υπάρχουμε εμείς, αλλά εντάξει, ίσως κάποια στιγμή με κάποιες νέες τεχνολογίες και βήματα και άλματα στην ανάλυση της γενικής σχετικότητας του Αϊνστάιν, της θεωρίας, μπορούμε να δούμε τουλάχιστον τι γίνει, τι θα γινόταν σε μια άλλες εποχές. Ωραία, το κλείνουμε όμως. Long of the log now. Λοιπόν, έλαβα ένα ερώτημα σχετικά με το φροντιστήριο σήμερα. Θα γίνει φροντιστήριο σήμερα. Υπενθυμίζω κάθε Δευτέρα, εφόσον έχουμε μάθημα, θα έχουμε και φροντιστήριο. Θα ενημερώσω τη συνεργάτη μου να βγάλει ανακοίνωση. Σήμερα, λοιπόν, στις 8 η ώρα έχουμε εργαστήριο, φροντιστήριακο εργαστήριο στα λειτουργικά συστήματα. Κάποιος που θέλει ενδεχομένως να το παρακολουθήσει. Και 9 με 10 θα έχουμε φροντιστήριο πάνω στα παράλληλα συστήματα. Στο εργαστήριο που βρισκόμαστε αυτές τις εβδομάδες, ασχολούμαστε με το MPI. Οπότε ας δούμε κάποια θέματα σχετικά με το MPI. Έτσι λοιπόν, ας δούμε το θεωρητικό υπόβαθρο, νούμερο 4. Είναι το αρχείο, όπως βλέπετε, Lab MPI 04, σχετικά με το MPI. Ας δούμε λοιπόν θέματα όπως MPI Any Tag, MPI Any Source, MPI Broadcast, WTime, Wait, Test και Scatter. Αυτό το αρχείο, όπως και όλα τα υπόλοιπα, είναι στο eClass διαθέσιμα και επίσης για άτομα που βλέπουν τη διάλεξη που δεν είναι φοιτητές, γιατί η διάλεξη αυτή, όπως ξέρετε, ανεβαίνει στο YouTube, το υλικό βρίσκεται και στη σελίδα του ARC. ARC-ECE, UWMGR, ευκαιρία να σας δείξω τη σελίδα. Στο ARC-ECE, UWMGR υπάρχει ενότητα courses, μέσα στο academic courses, όπου επιλέγετε το αντίστοιχο μάθημα, για παράδειγμα, παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα, course detail description page, και όλο το υλικό και οι διαλέξεις οι οποίες ενημερώνονται όταν υπάρξει κάποιος λόγος, βρίσκονται σε αυτή τη σελίδα. Άρα όταν εγώ ενημερώνω τις διαλέξεις, ενημερώνω και το eClass, άρα και τη σελίδα του εργαστηρίου και της θεωρίας που βρίσκεται στο ARC. Όλες οι διαλέξεις, όλες οι διαλέξεις για το θεωρητικό υπόβαθρο και οι ασκήσεις των εργαστηρίων. Και επί ευκαιρία να σας δείξω ότι στη σελίδα μου στο ARC υπάρχει μια σελίδα που παρουσιάζει αρκετό εκπαιδευτικό υλικό για διάφορα θέματα, μπορούμε να πάμε σε παράλληλα συστήματα. Έχει κάτι πάρα πολύ ωραίες παρουσιάσεις. Και μια που μένουμε σπίτι και διαβάζουμε, γιατί φαντάζομαι ως επιμελείς φοιτητές δεν ασχολείστε από το πρωί στο βράδυ με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάνοντας το χρόνο σας, μπορείτε να πάτε σε παράλληλα συστήματα να δείτε το εξής. Καταρχήν, διαλέξεις όπως συμμετρική και ασύμμετρη πολυεπεξεργασία, παρουσίαση για το OpenACC, Open Acceleration. Είναι ένας τρόπος να γράφουμε παράλληλα προγράμματα που να μπορούμε να τα εκτελέσουμε σε ετερογενείς επιταχυντές. Data Center as a Computer. Αυτό εδώ πέρα είναι μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Βασίζεται σε ένα βιβλίο που είναι δωρεάν διαθέσιμο, ελεύθερο. Και είναι το βιβλίο The Data Center as a Computer, όπου παρουσιάζει πώς το data center μπορούμε να το δούμε από την πλευρά του υπολογιστή. Και σε αυτή την παρουσίαση γίνεται μια σύνοψη αυτού του βιβλίου. Μπορείτε λοιπόν να δείτε θέματα σχετικά με το data center as a computer. Άλλη παρουσίαση, The Fourth Paradigm. Και εδώ μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση σχετικά με ένα βιβλίο που επίσης διατίθεται ελεύθερο. Το τέταρτο πρότυπο, The Fourth Paradigm. Μπορεί να το κατεβάσετε από το ίντερνετ. Και εδώ είναι μια περίληψη σχετικά με το πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τους σημερινούς υπολογιστές για διάφορα προβλήματα, για τη υγεία, το περιβάλλον, η υγεία, η ευεξία, ακαδημαϊκά θέματα και ούτω καθεξής. Άλλες παρουσιάσεις που μπορείτε να βρείτε. Ένας οδηγός στα ελληνικά για το OpenMP, υπολογιστική συνέφου, cloud computing, πώς γίνεται η ανάθεση επεξεργαστών σε παράλληλα συστήματα, επεξεργαστές SuperScalar και άλλα παράλληλα θέματα, όπως βλέπετε. Survey and Deep Data Design, Species Data Center, μια παρουσίαση που μπήκε σχετικά πρόσφατα, πώς γίνεται ο σχεδιασμός ενός data center. Δηλαδή, ως μηχανική μπορεί κάποια στιγμή
να αντιμετωπίσετε ένα θέμα, πώς να δημιουργήσουμε ένα data center από το μηδέν. Σε αυτή εδώ τη διάλεξη, όλες αυτές οι διαλέξεις ασφαλώς έχουν γίνει υπό την επίβλεψή μου και έχουν περάσει ένα εντελεχή έλεγχο σχετικά με την ορθότητα και την πληρότητα αυτών που αναφέρουν. Δεν είναι μια παρουσίαση που κάπως δημιουργήθηκε και την ανέβασα. Αυτή η παρουσίαση και όλες οι άλλες έχουν υποστεί αρκετό έλεγχο. Αναφέρει λοιπόν όλα τα θέματα από το λογισμικό, αρχιτεκτονική, από την ασφάλεια, ασφάλεια λογισμικού, φυσική ασφάλεια, ούτω καθεξής, ακόμα και το προσωπικό που πρέπει να ασχολείται σε ένα data center. Άρα λοιπόν, μία παρουσίαση αρκετών σελίδων, 237 σελίδων, όλες αυτές οι παρουσιάσεις που σας έδειξα, παρουσιάζουν με μεγάλη λεπτομέρεια θέματα, τα οποία δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να τα παρουσιάσουμε στο περιορισμένο διάστημα που μας δίνεται κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου, αλλά εντούτοις μπορεί κάποιος να κοιτάξει αυτή την έξτρα πληροφορία για να μάθει κάτι παραπάνω. Και πρέπει να επιδιώκετε συνεχώς να μαθαίνετε παραπάνω γνώσεις, όχι μόνο αυτές που εμείς σας μεταφέρουμε, αλλά και μόνοι σας να το ψάχνετε. Παρουσιάσεις λοιπόν που βρίσκονται στη σελίδα μου. Βέβαια είναι και για άλλα μαθήματα, όπως βλέπετε, ρομποτική, ενσωματωμένα αισθήματα και ούτω καθεξής. Έχει ένα αρκετό υλικό που μπορεί κάποιος να μελετήσει. Okay. Λοιπόν, συνεχίζουμε για το MPI. Είχαμε δει στις συναρτήσεις το MPI Send και MPI Receive, που είναι συναρτήσεις, όπως είπαμε, blocking συναρτήσεις, δηλαδή στο σημείο που καλούμε αυτές τις συναρτήσεις σταματάει η περαιτέρω εκτέλεση του κώδικα μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά. Υπάρχει μια παράμετρος. Η πέμπτη παράμετρος είναι το tag της επικοινωνίας, που είναι ένας αριθμός. Συνήθως βάζουμε 0 τώρα. Το tag θα πρέπει να είναι το ίδιο και στο receive και στο send. Γιατί αν εμείς, για παράδειγμα, από το send στέλνουμε με tag 1 και στο receive παίρνουμε με tag 0, δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η μεταφορά. Μπορούμε όμως, αντί να δώσουμε ένα αριθμό, γιατί μπορεί να μην ξέρουμε ποιο tag θα μας στείλει. Για παράδειγμα, έχουμε αναθέσει κάποια εργασία σε άλλα notes και το κάθε node ταυτόχρονα μπορεί να υλοποιεί, γιατί είναι multi-core, δύο συναρτήσεις. Οπότε η συνάρτηση που κάνει τους α υπολογισμούς μπορεί να έχει tag 1, για παράδειγμα, η συνάρτηση που κάνει τους β υπολογισμούς μπορεί να έχει tag 2. Δεν ξέρουμε ποιο από τα δύο θα τελειώσει, αλλά κάποια στιγμή που θα τελειώσει η εκτέλεση, η κάθε συνάρτηση έχει ένα MPI send να στείλει τα αποτελέσματα. Η μία θα τα στείλει MPI send tag 1, γιατί ολοκληρώθηκε η συνάρτηση 1, η άλλη θα τα στείλει με tag 2, παράδειγμα, γιατί τελείωσε η συνάρτηση 2. Άρα λοιπόν ο receiver δεν χρειάζεται να κάνω receive tag 1 και μετά receive tag 2. Κατευθείαν μπορεί να πει any tag, δηλαδή ό,τι και να μου στείλετε, εγώ θα το δεχτώ. Βέβαια, υπάρχει τρόπος να βρει τελικά ποιο tag μετά το έστειλε, αλλά για να ολοκληρωθεί με επιτυχία το receive, αρκεί να βάλουμε MPI end tag. Δηλαδή, ό,τι tag και να μας στείλει, η αντίστοιχη συνάρτηση, η αντίστοιχη διεργασία αποστολής, εμείς θα το δεχτούμε. Αυτό λοιπόν να το γνωρίζετε, ότι είναι σημαντικό σε περίπτωση που θέλουμε να διαχωρίσουμε την επεξεργασία που γίνεται στην ίδια διεργασία. Εντάξει, αν καθορίσουμε και πούμε η πρώτη διεργασία κάνει άλλους υπολογισμούς, η άλλη διεργασία άλλους υπολογισμούς, τότε δεν χρειάζεται να το διαχωρίσουμε. Αν όμως η ίδια διεργασία κάνει διαφορετικούς υπολογισμούς, τότε απαιτείται να έχουμε και διαφορετικό tag. Το τέταρτο όρισμα της receive ορίζει από ποια διεργασία περιμένει να λάβει μήνυμα. Είναι ένας αριθμός που υποδηλώνει το rank. Παραδείγματος χάρη θα πάρουμε από την διεργασία 5. Αν δεν μας ενδιαφέρει να ορίσουμε ακριβώς τη διεργασία που θα στείλει το μήνυμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το any source. Αυτό τώρα έρχεται να προσθέσει αυτό που σας είπα πριν, ότι για παράδειγμα διάφορες διεργασίες εκτελούν διάφορες λειτουργίες και εμείς θέλουμε όποια τελειώσει να πάρουμε τα δεδομένα να συνεχίσουμε την εκτέλεση. Άρα λοιπόν, δεν χρειάζεται να έχουμε receive για την πρώτη διεργασία, receive για τη δεύτερη, receive για την τρίτη κτλ. Μπορούμε να έχουμε ένα receive any source, όποια διεργασία μας στείλει, εμείς θα τα πάρουμε τα δεδομένα και να συνεχίσουμε στο επόμενο βήμα. Ασφαλώς χρησιμοποιείται μόνο στη receive. Δεν μπορούμε να πούμε στο send MPI any source, για παράδειγμα, θα ήταν και άκυρο. Δεν βγάζει νόημα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Μία άλλη παράμετρος που συναντάμε σε συναρτήσεις receive και end είναι το όρισμα count. Είναι η δεύτερη παράμετρος συνάρτηση receive.
δεν αναφέρεται στο ακρίβες πλήθος των στοιχείων, αλλά στο μέγιστο πλήθος των στοιχείων που αναμένουμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε, εγώ θέλω count 10, αλλά να μας στείλει 2 τελικά. Βέβαια, μπορούμε να δούμε πόσα τελικά μας έστειλε, αλλά χρησιμοποιείται αυτό το όρισμα προκειμένου να γίνει μια δέσμευση μνήμης, γιατί όπως ξέρετε, τα MPI Send Receive χρησιμοποιούν δυναμική μνήμη. Άρα, όταν αναφέρω ότι κάπου θα πάρω, για παράδειγμα, 10 στοιχεία, γίνεται μια δέσμευση 10 στοιχείων. Τώρα, το μέγεθος πόσο θα είναι, εξαρτάται από το type. Γιατί έχουμε πει ότι χρησιμοποιούμε και τον data type. MPI, για παράδειγμα, int. Και αν ξέρουμε ότι το int είναι 4 byte και θέλουμε 10 στοιχεία, 14, 40. Άρα, θα πάρει η συνάρτηση ένα μέγεθος buffer 40 byte για να ολοκληρωθεί η μεταφορά. Α, επίσης, κοιτάξτε εδώ πέρα ότι μπορούμε να έχουμε και 0, οπότε σημαίνει δεν θα πάρουμε δεδομένα, απλώς θα μας στείλει, σαν να λέμε, ένα φάκελο άδειο. Το ερώτημα είναι, γιατί να μας στείλει ένα φάκελο άδειο? Θα μας στείλει ένα φάκελο άδειο για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιο συγχρονισμό. Δηλαδή, μόλις το λάβει, σημαίνει ότι μπορεί να συνεχίσει την επόμενη επεξεργασία. Η ερώτηση σχετικά με το πόσα στοιχεία εμείς να αναμένουμε που έλαβα στο chat. Αυτό καταρχήν εξαρτάται από τον τρόπο που το έχουμε προγραμματίσει. Αν ξέρουμε ότι από αυτή τη συνάρτηση που θα εκτελεστεί το πολύ θα μας στείλει π.χ. 10 στοιχεία, τότε βάζουμε 10 στοιχεία. Για παράδειγμα, αν υπολογίζει το μέσο όρο, ξέρουμε ότι θα μας επιστρέψει ένα στοιχείο. Άρα θα έχουμε count 1. Άρα λοιπόν, όταν προγραμματίζουμε κάτι, ξέρουμε πόσα στοιχεία θα μας επιστρέψει η κάθε διεργασία. Είναι θέμα του προγραμματισμού, του προγραμματιστή και του τρόπου που έχει προγραμματιστεί το όλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν, ως προγραμματιστές ξέρουμε πόσα στοιχεία μας επιστρέφει κάθε φορά η διεργασία. Μια άλλη συνάρτηση είναι η broadcast. Η συνάρτηση broadcast είναι μια συνάρτηση που ανήκει στις συλλογικές επικοινωνίες. Συλλογική επικοινωνία σημαίνει ότι επικοινωνεί ένα σύνολο, πολλά ranks, πολλές διεργασίες. Όχι μία μόνο διεργασία, μία προς μία. Δεν είναι P2P, peer-to-peer, μία διεργασία σε μία διεργασία, όπως είναι το send. Το send και το receive είναι διεργασίες peer-to-peer, μία διεργασία σε μία άλλη διεργασία. Ενώ το broadcast είναι μία διεργασία σε πολλές διεργασίες. Μία ερώτηση μπορώ να λάβω τώρα. Για παράδειγμα, σε πόσες άλλες θα το στείλει? Το broadcast μπορεί να το στείλει είτε σε όλο το communicator, όσες διεργασίες ανοίγουν στο communicator, είτε σε ένα υποσύνολο του communicator. Πάμε λίγο πιο προχωρημένα θέματα. Πώς δημιουργούμε υποσύνολο του communicator? Υπάρχει τρόπος να κάνουμε partitioning στο MPI και να πούμε ότι, για παράδειγμα, οι διεργασίες 1 ως 10 κάνουν τον υποcommunicator τάδε, ενώ οι άλλες διεργασίες στον άλλον. Άρα, λοιπόν, μπορούμε να τμηματοποιήσουμε τον communicator που έχουμε σε διάφορα μέρη, σε διάφορες υποομάδες, και κάθε φορά το broadcast να γίνει στην αντίστοιχη υπομονάδα. Βέβαια, είναι αρκετά προχωρημένο θέμα. Σε αυτό το εργαστήριο, μάλλον στο εργαστήριο του μαθήματος, δεν θα θίξουμε θέματα τμηματοποίησης, αρκεί να ξέρουμε ότι το broadcast στέλνει σε ένα communicator. Το default είναι σε όλους. Δεν χρειάζεται να το πάμε παραπέρα. Είναι θέματα προχωρημένα που δεν προλαβαίνουμε να τα καλύψουμε, γιατί έχουμε να καλύψουμε και OpenMP. Άρα δεν είναι μόνο το OpenMPI, είναι και το OpenMP, και γι' αυτό πρέπει να αφήνουμε τις προχωρημένες λειτουργίες, είτε για να τις δείτε σε κάποια π.χ. εργασία που θα θέλετε να αναλάβετε και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου αν θέλετε να εντρυφήσετε πάνω σε θέματα σχετικά με την παράλληλη επεξεργασία για τον παράλληλο προγραμματισμό. Μπορείτε να έρθετε επικοινωνία και να συζητήσουμε κάποιο θέμα, είτε να τα ψάξετε μόνοι σας να διαβάσετε το πρότυπο MPI. Στην broadcast λοιπόν βλέπουμε τις παραμέτρους. Έχουμε τον buffer, που είναι ένας pointer σε θέση μνήμης που φέρει το μήνυμα ή τα δεδομένα που θα μεταφερθούν, ο αριθμός ασφαλώς των δεδομένων που θα στείλουμε από τον buffer, το είδος του data type που θα στείλουμε, ποιος θα το στείλει και com που είναι communicator. Το ποιος θα το στείλει έχει μεγάλη σημασία, γιατί αυτή την εντολή broadcast θα πρέπει το MPI bcast να το εκτελέσουν όλοι όσοι βρίσκονται στο MPI com. Ένα λάθος που μπορεί να συμβεί είναι να έχουμε κάπου, για παράδειγμα, if rank 0 να κάνει ένα
κομμάτι κώδικα να εκτελέσει και όλοι οι άλλοι να εκτελέσουν το MPI Bcast. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί σημαίνει ότι το MPI Bcast δεν θα το εκτελέσουν όλες οι διεργασίες που ανήκουν στον communicator. Θα πρέπει να προσέχουμε πάντα ότι όλες οι διεργασίες που βρίσκονται στο communicator εκτελούν το MPI Bcast. Αν δεν το εκτελέσει μία, έχουμε ένα γενικότερο blocked και το όλο σύστημα κολλάει. Άρα καταλαβαίνετε ότι μόλις εκτελεστεί αυτό, το source rank, δηλαδή η διεργασία που έχει τα πρωταρχικά δεδομένα, θα τα στείλει σε όλες τις άλλες και θα αντιγραφούν στο buffer ολονών. Άρα, ενώ πριν την εκτέλεση τα δεδομένα τα έχει μόνο π.χ. η διεργασία η πρώτη στο buffer της, μόλις εκτελεστεί το broadcast, τα δεδομένα τα έχουν όλες οι διεργασίες στο buffer τους. Άρα για την διεργασία που είχε τα αποτελέσματα δεν θα αλλάξει κάτι, απλώς θα τα στείλει στους άλλους. Όμως για τις άλλες διεργασίες θα έχουν τα δεδομένα στο buffer αμέσως μετά την εκτέλεση αυτής της εντολής. Άρα δεν απαιτείται χρήση receive, όλοι το εκτελούν, όλοι δέχονται τα δεδομένα. Θα πρέπει όλοι να χρησιμοποιούν το broadcast με τα ίδια ακριβώς ορίσματα. Ένα λάθος είναι μήπως άλλος βάζει άλλο count. Για παράδειγμα, μπορεί να πει, ξέρεις τι, θα μου στείλει broadcast 10 δεδομένα, αλλά εγώ μόνο το πρώτο χρειάζομαι. Είναι λάθος. Πρέπει να έχει ακριβώς όλα τα ίδια ορίσματα. Αλλιώς θα κάνει overflow, γιατί θα γίνει δέσμευση μνήμη στο buffer, ενδεχομένως μικρότερου μεγέθους και θα κάνει overflow. Άρα, ακριβώς τα ίδια ορίσματα. Όλες οι διεργασίες που ανοίγουν στο communicator. Και θα έχουν τα ίδια περιεχόμενα. Άρα λοιπόν, MPI Broadcast. Μπορεί κάποιος βέβαια αντί για Broadcast να χρησιμοποιήσει εντολές Send και Receive. Αλλά η Broadcast είναι γρηγορότερη και καλύτερη. Πάντα πρέπει να γνωρίζετε την συνάρτηση που υλοποιεί καλύτερα αυτό που θέλετε να επιτύχετε. Ας μην ξεχνάμε και τη λαϊκή ρίση που λέει ότι αν κάποιος έχει ένα εργαλείο και ξέρει να χρησιμοποιεί ένα μόνο εργαλείο που είναι ένα σφυρί, όλα θα τα νομίζει ότι είναι πρόκες. Δηλαδή τα πάντα θα τα καρφώνει. Ενώ θα μπορούσε να έχει άλλα εργαλεία. Άρα λοιπόν, αν εσείς ξέρετε μόνο send and receive, το μοναδικό αυτό εργαλείο, τότε δυστυχώς θα προσπαθείτε όλα να κάνετε MPI send and receive, ενώ υπάρχουν εναλλακτικές συναρτήσεις που υλοποιούν αποτελεσματικότερα αυτό που θέλετε να πετύχετε. Κοιτάξτε εδώ, στην προηγούμενη διαφάνεια, MPI Send θα έστελνε και στον εαυτό της και θα υπάρχει block, άρα μην χρησιμοποιείτε Send and Receive αν θέλετε να στείλετε κάτι σε όλες τις διεργασίες. Μία άλλη συνάρτηση μπορεί να είναι, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, η MPI WTime. Συνάρτηση η οποία μας αναφέρει τη χρονική στιγμή, είναι συνάρτηση μέτρησης χρόνου και για να το χρησιμοποιήσετε πρέπει να δηλώσετε δομές double start time and time. Ξέρετε, κάθε φορά που θέλουμε να μετρήσουμε χρόνο, καλούμε με τη συνάρτηση που μας επιστρέφει την τιμή του τρέχοντος χρόνου, εκτελούμε τον αλγόριθμό μας και μετά παρακάτω την επανάληψη της κλίσης αυτής, μόνο που γράφουμε τα αποτελέσματα στο end time και κάνουμε την αφαίρεση. Όπως φέρετε εδώ, end time μείον start time και μας επιστρέφει την τιμή του χρόνου εκτέλεσης. Και ερώτηση που μπορεί να θέσει κάποιος. Γιατί να μας ενδιαφέρει ο χρόνος? Ασφαλώς, τα πάντα σχετίζονται με το χρόνο. Αλλά για το μάθημά μας, είπαμε ότι για να έχουμε επιτυχημένη παραλληλοποίηση πρέπει ο χρόνος παράλληλης εκτέλεσης να είναι μικρότερος, άρα πρώτον αυτόν. Δεύτερον, με την μέτρηση του χρόνου επιτρέπουμε το profiling. Επιτρέπουμε να γνωρίζουμε σε ποιο κομμάτι του προγράμματός μας καταναλώνεται αρκετός χρόνος. Και αν επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας σε αυτό το κομμάτι που ονομάζεται πυρήνα, είναι το kernel του προγράμματός μας, και το επιταχύνουμε, το κάνουμε να εκτελείται πιο γρήγορα, το impact θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχουν διάφοροι κανόνες, για παράδειγμα το 90-10, 80-20 για παράδειγμα. Να σας πω τι είναι το 90-10. Το 90-10 σημαίνει ότι το 90% της εκτέλεσης, του χρόνου εκτέλεσης κάποιας εφαρμογής, συνήθως σε έναν επιστημονικό υπολογισμό, βρίσκεται στο 10% των γραμμών του κώδικα. Άρα με το profiling μπορούμε να βρούμε αυτό το 10% και να επενδύσουμε χρόνο και προσπάθεια και ενέργεια πάνω σε αυτό το 10%. Και θα έχουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Άρα, ο σκοπός είναι να έχουμε κάποιο θετικό impact στην επιτάχυση των υπολογισμών και αυτό
το πετυχαίνουμε με το να επικεντρωθούμε στον πυρήνα του προγράμματος. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Πριν κλείσω το share και πατήσω παύση στην καταγραφή του βίντεο, να σας ενημερώσω ότι έχει ενεργοποιηθεί στο site μου το ARC, στο iLottery, η δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής στο quiz γνώσεων που θα ακολουθήσει αμέσως μόλις επανέλθουμε. Στις κληρώσεις, θα έχει κάπου κληρώσεις, όταν συνδέεστε, εσάς θα σας βγάλει βέβαια ότι υπάρχουν κληρώσεις, εδώ πέρα δεν μου εμφανίζεται κάτι τέτοιο, αλλά εσείς έχετε δυνατότητα να δηλώσετε συμμετοχή ή μάλλον να δώσω εντολή να ξεκινήσει η κλήρωση, γιατί ίσως ακόμα ο χρόνος δεν έχει έρθει. Ναι, 14 και 1, όχι, έπρεπε να έχει έρθει. Να δώσω τη δυνατότητα να ξεκινήσει η κλήρωση. Να δω. Ενεργοποιήθηκε. Άρα μόλις ενεργοποιήθηκε η διάλεξη Parsis. Δηλώνεται συμμετοχή. Αμέσως μετά θα έχουμε την κλήρωση, όπου ένα άτομο θα μπορέσει να διεκδικήσει με τις γνώσεις του πάνω στις διαλέξεις 1 έως και 5 ένα βαθμολογικό μπόνους. Διάλειμμα. Α, το PIN. Το PIN 134. Το γράφω και στο chat. Το PIN για την κλήρωση 134 είναι. Και το chat το παρακολουθώ. Κλείνω μικρόφωνο, κλείνω κάμερα, κλείνω share. Επιστροφή σε λίγη ώρα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε την κλήρωση. Είχατε ακούσει καθόλου ήχο σχετικά με το προηγούμενο κλιπάκι που είχα βάλει? Θα ήθελα να μου πει κάποιος, όσο εγώ ετοιμάζω την κλήρωση που θα δούμε. Λοιπόν, οκ. Okay. Σε άρα οθόνη, screen 1. Οκ. Okay. Λοιπόν, έχει ενεργοποιηθεί και το recording. iLottery. Αρκετοί πήραν συμμετοχή, όπως είδα. Απενεργοποιήθηκε η διάλεξη, άρα μπορούμε να κάνουμε την κλήρωση. Let it roll, λοιπόν, να δούμε ποιος θα είναι ο φοιτητής, όπου αν έχει διαβάσει, θα διεκδικήσει κάποιους βαθμούς. Δημήτρης με αριθμό μητρώου 1390. Δημήτρη, είσαι εδώ πέρα, στο chat. Με chat θα απαντάς. Άρα βγήκε ο Δημήτρης στη θέση 13 που είχε μπει. Ωραία. Δημήτρη, σου υπενθυμίζω ότι θα παίξουμε το παιχνίδι γνώσεων στο μάθημά μου. Έχεις δύο βοήθειες. Η μία βοήθεια είναι βοήθεια κοινού και η άλλη είναι η βοήθεια Joker. Πριν απαντήσεις, που θα έχεις 30 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να το ζητήσεις. Και εσύ θα απαντάς με ένα νούμερο 1 ως 5. Βλέπεις την οθόνη μου. Μόλις έρθουν οι ερωτήσεις από τη βάση δεδομένων, γίνεται η σύνδεση, έρθουν η βάση δεδομένων, θα έχεις 30 δευτερόλεπτα και θα πρέπει να δίνεις ένα νούμερο από 1 ως 5 ή να αναφέρεις τη λέξη public, κοινό, βοήθεια κοινού, ό,τι θέλεις, ό,τι μπορείς να γράψεις άμεσα. Οπ. Περίμενε λίγο, γιατί θέλει κωδικό και θέλω να το πενεργοποιήσω αυτή τη δυνατότητα του κωδικού, ώστε να μπαίνουμε χωρίς πρόβλημα. Άρα, δώσε μου λίγο ένα λεπτάκι, αυτό με το κωδικό δεν το άλλαξα. Windows Client, όχι εδώ. Admin Client, συγγνώμη για την καθυστέρηση. 134. Require login, no.
Okay. Λοιπόν, θα πρέπει τα μηνύματα να είναι public ασφαλώς, στο everyone για να τα βλέπουν όλοι, να βλέπουν όλοι τις απαντήσεις σου. Όχι private, άρα τα μηνύματα που θα πρέπει να στέλνεις, απαντήσεις κτλ. Θα πρέπει να είναι public. Ξεκινάμε από 0.15 και κάθε φορά που θα είσαι σωστός, θα το βρεις σωστά, θα ανεβαίνεις το διπλάσιο κάθε φορά. Περιμένουμε να φορτώσει λοιπόν η εφαρμογή. Εν τω μεταξύ, θα σας συμβούλευα μέσα στο Πάσχα να ασχοληθείτε με τις ασκήσεις των φυλαδίων. Υπάρχουν βέβαια στο YouTube οι επιλύσεις, αλλά δεν θα ήθελα να ασχοληθείτε με αντιγραφή αυτών που θα βλέπετε εκεί. Με τα βιβλία, ποιο βιβλίο να δηλώσετε από τη στιγμή που σας τα έχω τοποθετήσει ως επιλογή, όλα καλύπτουν την ύλη. Σας έχω βάλει και ελεύθερα συγγράμματα. Δείτε και το ελεύθερο σύγγραμμα από τον κάλυπο, από το δωρεάν αποθετήριο. Λοιπόν, Δημήτρης, ξεκίνα, 30 δευτερόλεπτα. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά ανήκει στη λειτουργική διάσπαση ενός αλγορίθμου σε εργασία της διαδικασίας παραλληλοποίησης προγράμματος? Το διαβάζεις. Εγώ κοιτάω το χρόνο εντωμεταξύ, το διαθέσιμο. Έχεις άλλα 10 δευτερόλεπτα. Τζόκερ. Λοιπόν, άρα επιλέγεις Τζόκερ, άρα το πρώτο το έχεις. Βάζω στην τύχη κάποιο. Το C είναι, για να το δούμε. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά ανήκει στη λειτουργική διάσπαση ενός αλγορίθμου σε εργασίες? Είναι ότι όλες οι διεργασίες έχουν κοινό σύστημα. Το C, το πρόβλημα αποσυνθέτεται με βάση τις εργασίες. Όπως ξέρετε, υπάρχει δυνατότητα αποσύνθεση με βάση τις εργασίες ή με βάση τα δεδομένα. Άρα, κατανάλωσες το Τζόκερ, έχεις όμως 0.15 και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Παραλυσμό ελέγχου στο κόκκινο του Ερατοσθένη. Άρα, ένα από τα προβλήματα που συναντάμε στον παραλυσμό ελέγχου στο κόκκινο του Ερατοσθένη. Ο Δημήτρης απαντάει το ε. Επιλέγουμε το ε υποβολή. Σωστή απάντηση. Ο Δημήτρης έχει φτάσει στο 0.30. Επόμενη ερώτηση. Ποιο πρόβλημα από τα παρακάτω ανήκει στη διάσπαση του αλγορίθμου σε εργασία της διαδικασίας παραλληλοποίησης προγράμματος? Έχεις άλλα 10 δευτερόλεπτα. Η μόνη βοήθεια που έχεις είναι το κοινό. Επιλέγεις Β όμως. Πατάμε Β για να δούμε. Λάθος απάντηση. Σε αυτό το σημείο λοιπόν έχεις τάση 0.30 και θα μπει αυτόματα 0.30. Σημειώνω λοιπόν στο Δημήτρη ότι μπορούσε να πάρει 0.30. Απλώς θέλω να δοκιμάσουμε κάτι για τους υπολείπους, για να δω τη δυνατότητα ψηφοφορίας από το κοινό. Θα σας δείξω εγώ την επόμενη ερώτηση. Δεν έχει κανένα βαθμολογικό αντίκτυπο. Απλώς θα σας εμφανίσω, θα προσπαθήσω να εμφανίσω τη λειτουργία ψηφίζει το κοινό. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Καιρός να το δοκιμάσουμε. Άρα λοιπόν, μην πείτε κανένα στο chat την απάντηση. Θα ανοίξω τώρα ένα παράθυρο που νομίζω έχει βγει σε εσάς ένα παράθυρο. Στο chat απλώς να μου πει ναι, αν έχετε δει ένα παράθυρο poll που έχει ανοίξει. Ναι. Ψηφίστε, δηλαδή εγώ θα ήθελα να ψηφίσει τουλάχιστον το 70%. Τώρα έχετε ψηφίσει το 9%. Αυτό φαντάζομαι στο share δεν φαίνεται δυστυχώς. Οπότε γράψτε... Επιλέξτε μια απάντηση. Έχουμε φτάσει στο 50% των ψήφων. Ψηφίστε ακόμα λίγο. 18 από 32 έχουν ψηφίσει. 22 επί 32. Ναι. 70%. Λοιπόν, είναι 70%. Άρα, στο σημείο αυτό, end polling. Σταματάω το polling.
Και εγώ θα ήθελα να σας δείξω τα αποτελέσματα. Καταρχήν, εσείς βλέπετε τα αποτελέσματα σε αυτό το σημείο τώρα που είμαστε ή δεν τα ξέρετε? Ναι ή όχι στο chat? Όχι. Λοιπόν, σας δείχνω τα αποτελέσματα. Βλέπετε τώρα το βλέπετε φαντάζομαι το παράθυρο. Άρα ο κόσμος ψήφισε, ο περισσότερος κόσμος, 12 ψήφοι τη δεύτερη απάντηση. Τώρα το share screen το βλέπετε φαντάζομαι που σας δείχνω. Ναι, ωραία. Άρα τη δεύτερη απάντηση, ας το αποθηκεύσω κιόλας για το αρχείο μου. Αυτό, αποθήκευση ως PNG. Ωραία. Και μπορώ να δω αν είναι η δεύτερη απάντηση. Πάτησα, υποβολή. Το σκέφτεται. Γιατί το σκέφτωσε πολύ? Το σκέφτεται αρκετή ώρα. Έχει ένα θεματάκι όπως βλέπετε. Εν τούτης μπορούμε να συνεχίσουμε. Για εδώ, υποβολή. Καλά, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μάθουμε το αποτέλεσμα αυτής της απάντησης. Λοιπόν, όταν επανέλθει θα το δούμε στη συνέχεια. Γιατί τώρα το υποβολή δεν το δέχεται το σύστημα, δυστυχώς. Οπ, λάθος απάντηση. C είναι η σωστή απάντηση, άρα ας το δούμε. Ποιο από τα παρακάτω είναι τα δύο σημαντικά στοιχεία της διασωλήνωσης? Η σωστή απάντηση είναι το C, ότι πρέπει να αποφεύγουμε τα γεννήματα διασωλήνωσης. Εδώ πέρα στη βήτα που επιλέξατε κάποιοι, οφείλεται στο γεγονός ότι μπερδευτήκατε, γιατί ο χρόνος εκτέλεσης του πυράργου σταδίου όχι δεν ορίζεται, ορίζεται από το κρίσιμο μονοπάτι. Άρα το κρίσιμο μονοπάτι σηματοδοτεί και καθορίζει το χρόνο εκτέλεσης του πιο αργού σταδίου. Άρα γι' αυτό μπερδευτήκατε με τη λέξη δεν. Θέλει προσοχή εδώ το δεν. Ωραία, δοκιμάσαμε λοιπόν και τη γνώμη του κοινού. Άρα ίσως από αυτό να προσέχουμε όποιος παίξει την επόμενη φορά, όταν ξανασυναντηθούμε, το iLottery, ότι ενδεχομένως το κοινό μπορεί να μην είναι η πλειοψηφία σωστή, αλλά εντούτοις στη δεύτερη θέση το 20% λοιπόν των ατόμων είχε βρει τη σωστή απάντηση, που ήταν η τρίτη απάντηση. Μπορούμε να κλείσουμε το iQuiz. Free iExams δεν γίνεται σε αυτό εδώ πέρα. Το free iExams χρησιμοποιείται, όπως ξέρετε, μόνο για τις ερωτήσεις θεωρίας. Άρα για τα iQuiz πρέπει να γνωρίζετε την ύλη, να έχετε διαβάσει το υλικό των διαλέξεων. Ήτανε μέχρι και την πέμπτη διάλεξη. Τώρα, σχετικά με την ώρα του μαθήματος, έλαβα ένα μήνυμα αν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή. Όπως εγώ ενημέρωσα, έκανα και το share για να δείτε το παράθυρο, το stop sharing, εντάξει. Όπως ενημέρωσα το φοιτητή, θα πρέπει να δούμε καταρχήν αν βολεύει και άλλους αυτή η αλλαγή. Για παράδειγμα, μου είχε αναφέρει αν γίνεται να μεταφερθεί, να μην ξεκινάει στις 1 με 3, αλλά κάποια άλλη ώρα βέβαια. Δεν θέλω να είναι σε ώρες που είναι η ώρα που υποτίθεται είναι η ώρα του μεσημεριανού διαλύματος. Δηλαδή, θα πρέπει να τελειώνει ο συστρίσο μάθημα. Μην το κάνουμε δηλαδή 2 με 4. Αν όμως θέλετε, π.χ. να ξεκινάει 10. Αν θέλετε να ξεκινάει 11. Να ξεκινάει 12 τη Δευτέρα. Το συζητάμε στο e-class. Όχι εδώ πέρα, στο e-class. Μπορούμε να το δούμε. Απλώς, δεν θα το πάμε απόγευμα βέβαια. Πρωί θα πρέπει να είναι. Γιατί το απόγευμα κουράζει το κόσμος. Όσο πιο πρωί, τόσο καλύτερα. Μπορούμε να συνεχίσουμε με το MPI Weight, MPI Test. Υπενθυμίζω ότι θα έχουμε και το quiz στο τέλος της σημερινής διάλεξης. Λοιπόν, MPI Weight και MPI Test. Το MPI Weight συνδέεται με μια σύγχρονη μεταφορά όταν έχουμε κάνει MPI iSend ή MPI Receive. Και μόλις κληθεί με το MPI Weight, τότε σε εκείνο το σημείο, αν δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η ασύγχρονη μεταφορά, σταματάει η εκτέλεση, μπλοκάρει το πρόγραμμα. Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί, δεν γίνεται τίποτα. Συνεχίζει κανονικά η εκτέλεση προγράμματος. Και το MPI Test είναι μια non-blocking εκτέλεση της συνάρτησης MPI Test, όπου εκτελείται, μόλις εκτελεστεί το MPI Test, και μας επιστρέφει ένα flag, true or false, σχετικά με την ασύγχρονη μεταφορά που βρίσκεται στον δίκτυο REC.
Συλλογικές κλήσεις, δεν χρησιμοποιείται tags, αλλά communicators, δεν υπάρχουν non-blocking συλλογικές κλήσεις. Σας είπα για τις συλλογικές κλήσεις, όπως το broadcast, μία άλλη είναι το barrier. Σε εκείνο το σημείο που θα πρέπει να το εκτελέσουν όλες οι διεργασίες που ανήκουν στο communicator, γίνεται ένας συγχρονισμός και μόλις το εκτελέσουν όλες οι διεργασίες, τότε συνεχίζεται η κανονική εκτέλεση του προγράμματος. Βέβαια, συναρτήσεις συγχρονισμού όπως barrier και broadcast θα πρέπει να τις αποφεύγουμε, γιατί θα έχει ως συνέπεια να περιμένουν αρκετές διεργασίες σε εκείνο το σημείο και έχει ως συνέπεια να χάσουμε πόρους, να χάσουμε υπολογιστικούς πόρους. Ανήκει στην κατηγορία των συναρτήσεων που πραγματοποιούν συλλογικές επικοινωνίες, όπως το scatter, διαμοιράζουμε δεδομένα σε όλη την ομάδα. Έχει κλασικές μεταβλητές που συναντάμε σε αυτές τις συναρτήσεις. Το scatter, για παράδειγμα, οπτικά βλέπουμε ότι έχουμε ένα buffer με διάφορα στοιχεία και στέλνουμε, όπως βλέπετε εδώ, σε κάθε διεργασία 100 δεδομένα. Για παράδειγμα, αν έχουμε έναν πίνακα που έχει 400 στοιχεία και θέλουμε να κάνουμε scatter σε 4 διεργασίες, τότε κάθε διεργασία θα πάρει 100 στοιχεία. Δεν μπορούμε λοιπόν να διαμοιράζουμε αριθμούς από 0 έως μη και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να προσέξουμε κάποια τέτοια θέματα. Και με το scatter συνδέεται και το reduce. Απλώς οπτικά να το δούμε λίγο. Η κλίση κλασική έχει κάποιους δείκτες που θα χρησιμοποιήσουμε, το communicator. Στο reduce μπορούμε με βάση κάποια μαθηματική σχέση, για παράδειγμα να βρούμε το μέγιστο ή το ελάχιστο, να ελαχιστοποιήσουμε τους αριθμούς, δηλαδή εκεί που είχαμε ένα πλήθος αριθμό, να καταλήξουμε σε έναν αριθμό που μπορεί να είναι το minimum, το maximum, το average, το άθροισμα, για παράδειγμα. Και καταλήγουμε σε έναν αριθμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι με το reduce, αντί να διαιρέσουμε εμείς τα δεδομένα σε διαφορετικές διεργασίες, αυτόματα η reduce υλοποιεί αυτή την ενέργεια. Υπάρχει και ένα σχετικό παράδειγμα. Μπορείτε να μελετήσετε τη διάλεξη LabMPI05 που βρίσκεται και στο e-class και στη σελίδα του ARC. Και όπως αναφέρω εδώ που έχω γράψει, αντί για το MPI και MPI Send, MPI Receive, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε MPI Scatter και MPI Reduce για να επιτύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Κύριε, να ρωτήσω κάτι. Ακούω, ναι. Μπορείς να μιλήσεις. Υπενθυμίζω ότι γίνεται καταγραφή του βίντεο, άρα είτε το γράφεις στο chat, είτε μπορείς να το πεις με το μικρόφωνο σου. Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος από αυτές τις δύο, τη scatter με τη receive? Εγώ προτιμώ τη scatter ή τη receive. Πάμε να τη δούμε λίγο. Με τη scatter και τη reduce, μάλλον. Άμα κάτι μπορούμε να το κάνουμε με scatter και reduce, το κάνουμε με scatter και reduce. Το MPI Send και MPI Receive είναι γενικού τύπου. Είναι σαν να λέμε ένα εργαλείο που ναι μεν καλύπτει τα πάντα, αλλά πιο αποτελεσματικά το επιτυχάνουν συναρτήσεις, εξειδικευμένες γι' αυτό. Άρα, αν εσύ μπορείς να το κάνεις κάτι με scatter και reduce, κάτω με scatter και reduce. Αν δεν μπορείς να το κάνεις κάτι με reduce, το κάνεις με MPI Send και MPI Receive. Άρα πρώτα να ρωτάς, μήπως μπορώ να το κάνω με scatter και reduce. Αν ναι, εκείνη είναι η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσεις. Παρά το MPI Send και το MPI Receive. Γιατί με το MPI Send και MPI Receive θα πρέπει να γράψεις αρκετές Send και Receive, άρα αυξάνηκε ο αριθμός των γραμμών του κώδικα που γράφεις, όπως σημαίνει ένα λάθος να κάνεις, για παράδειγμα ένα tag κάπου να το κάνεις λάθος, τότε θα πέσεις αδιέξοδο το σύστημα. Ενώ με το MPI Scatter MPI Reduce είναι όλο και όλο δύο κλήσεις, όπου είναι και copy-paste για όλες τις διεργασίες. Άρα είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και σε κώδικα και πιο εύκολα ελέγχεις την ορθότητα του κώδικα. Άρα λοιπόν, αν μπορείς Scatter Reduce, βάλεις Scatter Reduce. Όπως και το broadcast. Αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις broadcast, βάλει broadcast. Μην βάλεις MPI Send and Receive. Αυτή είναι λοιπόν η απάντηση. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα ένα κομμάτι μιας διάλεξης όπου την είχα αναφέρει στο προηγούμενο στην προηγούμενη διάλεξη. Αναφέρεται στους αλγοριθμικούς μετασχηματισμούς και σας είχα πει ότι για να γράφετε πιο αποδοτικό κώδικα στα παράλληλα αισθήματα θα πρέπει να γνωρίζετε βασικούς αλγοριθμικούς μετασχηματισμούς. Εδώ είναι μια παρουσίαση από τον καθηγητή κύριο Σούντρη που βρίσκεται στο Μετσόβιο, όπου θα σας δείξω κάποια κομμάτια αυτής της διάλεξης που την έχω αναφέρει στην προηγούμενη.
Λοιπόν, καταρχήν εδώ μαθαίνουμε τις εξαρτήσεις ροής. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε, το είχαμε δει και αρχιτεκτονική υπολογιστών, αυτό να θυμίσω. Εδώ έχουμε μία εξάρτηση. Κάποιος στο chat μπορεί να μου γράψει το πώς ονομάζαμε αυτές τις εξαρτήσεις. Όχι εξάρτηση ροής, είναι ένα ακρονίμιο τριών χαρακτήρων. Ο πρώτος έχει το 0,25. Εξάρτηση ροής, λοιπόν, βλέπετε εδώ ότι γράφουμε στο α και εδώ το διαβάζουμε το α, άρα είναι μια εξάρτηση. Εδώ στο άλλο παράδειγμα έχουμε την ανάγνωση του G και εδώ γράφουμε το G. Και εδώ είναι ένα είδος εξάρτησης. Από ό,τι είδα δεν έχει γράψει κάποιος στο chat πώς αναφέρονται αυτές οι εξαρτήσεις, οπότε θα σας το αναφέρω εγώ. Εδώ έχουμε ανάγνωση και εδώ εγγραφή, άρα έχουμε read after write. Και εδώ έχουμε write after read, war. Είναι οι βασικές εξαρτήσεις που είχαμε δει και στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Και ένας βρόχος έχει κάποιες εξαρτήσεις. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιους μετασχηματισμούς για να το βελτιστοποιήσουμε. Όπως μετασχηματισμούς ροής, αναδιοργάνωσης βρόχου, αντικατάστασης και ούτω καθεξής. Και για παράδειγμα, οπτικά βλέπουμε πώς επενεργεί ένας τέτοιος μετασχηματισμός. Βλέπετε ότι ενώ είχαμε αναγνώσεις κατά την οριζόντια φορά, οι αναγνώσεις γίνονται κατά κατακόρυφη φορά και αυτό μας βοηθάει να επιτύχουμε μια καλή χρήση της κρυφής μνήμης, ώστε να έχουμε μικρότερες ασοχίες όταν θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε, όπως σας είχα πει, τον πυρήνα μιας εφαρμογής στα παράλληλα αισθήματα. Προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε αυτό το κομμάτι να εκτελείται πιο γρήγορα. Ένας τρόπος είναι μήπως δεν γίνεται καλή χρήση της κρυφής μνήμης. Άρα μελετάμε τον τρόπο πρόσβασης στην κρυφή μνήμη. Ένας άλλος είναι στρέβλωσης βρόχου, όπως βλέπετε. Καταρχήν να προσθέσω ότι δεν κάνουμε πάντα όλους τους μετασχηματισμούς. Εμείς γνωρίζουμε τους μετασχηματισμούς και αν υπάρχει λόγος να τους εφαρμόσουμε για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, τότε το κάνουμε. Βέβαια, μια ερώτηση μπορεί να είναι και πότε να ξέρω π.χ. πότε να εφαρμόσω τον μετασχηματισμό στρέβλωσης βρόχου. Αυτός χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, όπως βλέπετε βάζει ένα factor εδώ πέρα, πάλι για να μειώσουμε τον αριθμό των αστοχιών στην κρυφή μνήμη. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να το δοκιμάσει αυτό και να δει αν αλλάζει κάτι στο χρόνο εκτέλεσης. Βέβαια, θα πρέπει να τους μελετήσει τους μετασχηματισμούς. Απλώς εγώ παρουσιάζω το ότι υπάρχουν. Σε αυτό στο μάθημα δεν θα εμβαθύνουμε στο πότε και πώς και πώς επηρεάζει. Απλώς να τους δείτε οπτικά τους μετασχηματισμούς. Loop reordering. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε σπάσει το βρόχο. Για παράδειγμα, εδώ είχαμε ένα βρόχο και είχαμε και τις δύο τιμές, και το α και το χ. Κάνουμε πρώτα την επανάληψη για τα α στοιχεία και μετά την επανάληψη για τα χ στοιχεία. Μερικού υπολογισμού partial evaluation, forward substitution και το καθεξής. Άρα θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν αλγοριθμικοί μετασχηματισμοί, θα πρέπει να τους ψάξετε αν θέλετε να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο να βελτιστοποιείτε το κωδικά σας, προκειμένου να μπορέσετε να έχετε μια καλύτερη γνώση του πεδίου. Στο εργαστήριο θα έχετε προσεχώς να υλοποιήσετε το εργαστηριακό φυλάδιο 10. Το εργαστηριακό φυλάδιο 10 αφορά τα νήματα. Και τα νήματα συνδέονται, όπως καταλαβαίνετε, με συστήματα κοινόχρηστης μνήμης. Όπου έχουμε μια κοινή μνήμη, πολλούς επεξεργαστές που έχουν πρόσβαση σε αυτή την κοινή μνήμη και το κάθε νήμα της ίδιας διεργασίας συνεργάζεται με άλλα νήματα. Θα δούμε λοιπόν και στα νήματα, αλλά και στο OpenMP, θέματα σχετικά με τον αμοιβαίο αποκλεισμό. Πώς θα μπορέσει ένα νήμα να έχει πρόσβαση σε μια κρίσιμη περιοχή μνήμης, να την αλλάξει, προκειμένου να την αλλάξει, χωρίς να προκαλέσει κάποιο άλλο νήμα να χάσει συναλλαγές. Lost transactions. Σε αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο ασχολείστε με νήματα και συγκεκριμένα νήματα POSIX. Άρα υλοποιείτε ένα πολύ απλό πρόγραμμα με νήματα POSIX. Απλώς για να έχετε μια γνώση ή να θυμηθείτε καλύτερα αυτά που είχαμε αγγίξει επιφανειακά στα λειτουργικά συστήματα. Βέβαια, σε επόμενη διάλεξη, σε επόμενο εργαστηριακό φυλάδιο, θα δούμε το OpenMP, που είναι το de facto προγραμματιστικό μοντέλο για παραλληλισμό με νήματα.
εκεί θα δείτε και εκείνο θα πρέπει να μελετήσετε περισσότερο, γιατί όλα τα συστήματα ασχολούνται, κοινόγνωση της μνήμης, χρησιμοποιούν το OpenMP. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα frameworks, όπως το Intel Threading Blocks, για παράδειγμα, αλλά κάποιος ξεκινάει με το OpenMP. Πρέπει να γνωρίζει OpenMP. Άρα, το pthreads, δείτε το, ασχοληθείτε με τα εργαστήρια, να έχετε γνώση των νημάτων, αλλά η κυρίως προσπάθεια πρέπει να δαπανηθεί πάνω στο OpenMP. Και στην διάλεξη νούμερο 6 του μαθήματος, που υπενθυμίζω βρίσκεται και στο YouTube ήδη ανεβασμένη, μπορούμε να δούμε τα πιο σημαντικά θέματα που αναλύονται και κυρίως, όπως βλέπετε από τον τίτλο, θέματα UMA NUMA. UMA είναι Uniform Memory Access, NUMA είναι Non-Uniform Memory Access, δηλαδή ομοιόμορφη προσπάθεια μνήμης, που σημαίνει ότι ένας επεξεργαστής έχει τον ίδιο χρόνο προσπέλασης σε οποιαδήποτε διεύθυνση μνήμης, και NUMA, που σημαίνει ότι ο κάθε επεξεργαστής ενδέχεται να έχει διαφορετικό χρόνο προσπέλασης. Και αυτό οφείλεται όταν έχουμε ξεχωριστά socket. Το κάθε socket έχει memory controller για τη μνήμη που βρίσκεται δίπλα του. Άρα, όταν ο socket 0 θελήσει μνήμη που διαχειρίζεται το socket 1, τότε θα πρέπει να μιλήσει μέσω του καναλιού επικοινωνίας των δύο επεξεργαστών, π.χ. το QPI, Quick Processor Interconnect, και να ζητήσει τη μνήμη. Άρα τα δεδομένα αυτά θα έρθουν από τον επεξεργαστή, αυτό θα τα στείλει στον άλλον επεξεργαστή, που είναι μεγαλύτερος χρόνος καθυστέρησης από ότι ο επεξεργαστής να τα πάρει κατευθείαν από το δικό του κομμάτι μνήμης. Σχετικά με το OpenMP, να απαντήσω στην ερώτηση που έλαβα, ότι είναι καθαρή C. Γράφουμε C, απλώς είναι C που έχει κάποιες εντολές πράγμα. Και βέβαια υπάρχουν και 2-3 βασικές συναρτήσεις στο OpenMP, όπως GetThreadNum για παράδειγμα, που επιστρέφει το ID του νήματος. Άρα, πρέπει και εκεί να ξέρετε C. Κάποιος που ενδεχομένως δεν ξέρει C θα έχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν θα μπορεί να υλοποιήσει τα εργαστήρια ή τις εξετάσεις. Πρέπει να γνωρίζει C για να υλοποιήσει και τα εργαστήρια, βέβαια, στο OpenMP, όπως είδαμε, αλλά και στο OpenMP απαιτείται C. UMA και NUMA, λοιπόν. Άρα, σε αυτήν την ενότητα γίνεται κατανόηση των βασικών αρχιτεκτονικών διαμοιραζόμενης μνήμης, κοινόχρησης μνήμης, μνήμη που είναι κοινή για όλους τους επεξεργαστές, και κάποια παραδείγματα παραλληλοποίησης. Μία υλοποίηση όπου έχουμε κοινή μνήμη και πολλούς επεξεργαστές, όλοι οι επεξεργαστές έχουν πρόσβαση σε αυτή την κοινή μνήμη. Μία άλλη αρχιτεκτονική όπου έχουμε επεξεργαστή και τοπική μνήμη, και μέσω ενός δικτύου διασύνδεσης έχουμε επικοινωνία και μπορεί κάποιος να θεωρήσει, αναλόγως στον τρόπο που έχει γίνει η αρχιτεκτονική, ότι όλες αυτές οι μνήμες ενοποιούνται σε μια καθολική μνήμη, οπότε αυτό είναι καθαρό παράδειγμα NUMA. Δηλαδή φαίνεται ένα συνολικό ποσό μνήμης. Για παράδειγμα, αν ο κάθε επεξεργαστής διαχειρίζεται 4 GB μνήμης, τότε αν έχουμε π.χ. 10 επεξεργαστές, 40 GB μνήμης. Βέβαια, συνήθως είναι η δύναμη του 2, απλώς το 10 το είπα για να βγει η πράξη πολύ εύκολα. Άρα, λοιπόν, φαίνεται συνολική μνήμη, αλλά αν αυτός ο επεξεργαστής ζητάει να διαβάσει ή να γράψει κάποιο κομμάτι μνήμης που ανήκει στη μνήμη που διαχειρίζεται αυτός, είναι πολύ γρήγορη η προσπέλαση, πολύ μικρός χρόνος πρόσβασης, ενώ αν ζητήσει να διαβάσει κάτι που ανήκει π.χ. στην άλλη μνήμη, σε αυτή εδώ, για παράδειγμα, τη μνήμη, τότε αυτός ο επεξεργαστής μέσω του δικτύου διασύνδεσης θα ζητήσει από αυτόν τον επεξεργαστή πρόσβαση, να γράψει, να διαβάσει, και συνέχεια θα ξαναεπιστραφεί πίσω το μήνυμα. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται ένα δίκτυο διασύνδεσης που είναι κοινό αυτό το δίκτυο διασύνδεσης, και γι' αυτό όταν μιλήσουμε για τα δίκτυα διασύνδεσης θα δούμε ότι δημιουργείται πρόβλημα κορεσμού. Και επειδή υπάρχουν δίκτυα τα οποία δεν επιτρέπουν ταυτόχρονα όλοι οι επεξεργαστές να μιλάνε με όλους, υπάρχουν λοιπόν πολύ περιορισμένα κανάλια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μπορεί αυτός ότι μιλάει με αυτόν να προκαλεί σε αυτόν conflict, block. Δηλαδή αυτός να πάει να θέλει να χρησιμοποιήσει το κανάλι επικοινωνίας με αυτόν τον επεξεργαστή και να
σταματάει στο σημείο αυτό εδώ πέρα και να μην μπορεί να συνεχίσει, γιατί το χρησιμοποιεί ο άλλος επεξεργαστής. Θα δούμε στα δίκτυα διασύνδεσης λοιπόν ότι κάποια δίκτυα διασύνδεσης έχουν μειωμένα κανάλια επικοινωνίας που υποστηρίζουν μειωμένο αριθμό ταυτόχρονων προσβάσεων και άρα εκεί δημιουργείται κάποιο πρόβλημα, πρόβλημα καθυστέρησης. Βέβαια υπάρχει ένα κλασικό σύστημα όπως εδώ, εδώ είναι ίντερνετ λέει, αλλά θα μπορούσε να είναι ένα οποιοδήποτε γρήγορο δίκτυο, GigaBPS για παράδειγμα, όπου έχουμε ξεχωριστούς υπολογιστές και όλοι αυτοί οι υπολογιστές με δικό τους λειτουργικό σύστημα μέσω ενός προγραμματισμού μηνυμάτων, μεταβίβαση μηνυμάτων, μπορούν και επικοινωνούν και συνεργάζονται. Η οργάνωση λοιπόν μνήμης σε πολυπύρηνα συστήματα ακολουθεί διάφορους, όπως βλέπετε, τρόπους. Άρα λοιπόν, κάποια παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε. Είναι όπως ο Intel Xeon 7500, 8 πυρήνες. Ο κάθε πυρήνας έχει τη δική του κρυφή μνήμη και μέσω μιας μηχανής διατήρησης συνέπειας μπορούσαν και είχαν πρόσβαση στη μνήμη, βλέπετε ελεκτές μνήμης και Quick Path Interconnect που αυτό το συνδέει με άλλους επεξεργαστές. Ενώ στο AMD το αντίστοιχο είναι το Hyper Transport που συνδέεται με άλλους επεξεργαστές προς είσοδο-έξοδο ή άλλους επεξεργαστές όπτερων. Σε κατανεμένα συστήματα μπορούμε να παρατηρήσουμε να έχουμε την κοινόχρηστη κατανεμένη μνήμη. Όλες οι μνήμες είναι χωρικά κατανεμένες και αποτελούν όμως ένα ενιαίο χώρο διευθύνσεων. Ή λογικά κατανεμημένη, κάθε μνήμη έχει δικιά της διεύθυνση και μπορεί να προσπαλαστεί μόνο από τους επεξεργαστές στους οποίους ανήκει. Αυτό, το λογικά κατανεμημένη μνήμη, είναι το μοντέλο με το MPI που προγραμματίζουμε. Δηλαδή, όταν εμείς π.χ. στέλνουμε δεδομένα, MPI send, MPI receive, γράφονται συντοπική διεύθυνση της εκάστοτε διεργασίας. Το μοντέλο αυτό, το κοινόχρηστη κατανεμημένη μνήμη, δεν το έχουμε δει, δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει και γενικότερα, επειδή σε αυτό το μοντέλο υπάρχει μια ισχυρή σύζευξη ανάμεσα στους υπολογιστές, που σημαίνει ότι αν ένας υπολογιστής καταστεί μη προσβάσιμος, για παράδειγμα κράσαρε, τότε θα κρασάρει όλο το σύστημα, όλη η συστοιχεία. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιείται αυτό. Επειδή πια έχουμε χιλιάδες υπολογιστές στους υπορικομπιούτερς. Δεν γίνεται να είναι όλοι με κοινόχρηστη κατανεμένη μνήμη. Χρησιμοποιείται λοιπόν η λογική κατανεμένη μνήμη. Κάποτε που είχαμε, για παράδειγμα, ένα μετρημένο αριθμό στα δάχτυλα από υπολογιστές, εκεί θα μπορούσε να ισχύσει κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά, τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τα παράλληλα αισθήματα, δεν συναντώ πια αυτή την αρχιτεκτονική, παρά μόνο τη διαβάζω σε ιστορικά βιβλία, αναδυφώντας πληροφορίες σχετικά με την ιστορία των παράλληλων συστημάτων. Λογική κατανεμένη μνήμη. Αυτό είναι το μοντέλο που χρησιμοποιούμε. Shared memory, κοινόχρηστη μνήμη, message passing multi-computers, όπου κάθε επεξεργαστής έχει τη δικιά του μνήμη και επικοινωνεί μέσω μεταβίβασης μηνυμάτων, αυτό που βλέπουμε τόσες εβδομάδες στο εργαστήριο, και υπολογιστική πλέγματος, όπου πια οι υπολογιστές δεν βρίσκονται σε μία γεωγραφική τοποθεσία, αλλά συνδέονται σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες. Η UMA, Uniform Memory Access, NUMA, Non-Uniform Memory Access και COMA, Cache-Only Memory Architecture. Αρχιτεκτονική, λοιπόν, κρυφής μνήμης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι διάφορες αρχιτεκτονικές σχετικά, για παράδειγμα, με το UMA, μετά NUMA και μετά COMA. Για το UMA, ένα παράδειγμα που έχω τοποθετήσει είναι το SQUENT, SQUENT Computer System, από τα πρώτα SMP, Symmetric Multiprocessing συστήματα, είχε παρουσιαστεί το 1984 με συνάφεια μνήμης, είχε UNIX και κάποια στιγμή έκαναν τροποποίηση σε συστήματα NUMA, οπότε αγοράστηκε από την IBM. Κάποια στιγμή, το 2000, η Intel προσέφερε την αρχιτεκτονική Itanium, αυτό είχε ως συνέπεια να πέσουν οι τιμές. Και το 2002 η IBM απέλησε όλους τους μηχανικούς SQL και σταμάτησε η παραγωγή τους. Μερικοί λένε ότι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσεις έναν ανταγωνιστή είναι να τον αγοράσεις, να τον εξαγοράσεις και συνέχεια να τους απολύσεις τους μηχανικούς. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο η IBM που ήταν ανταγωνιστής στη SQL
τη δεκαετία του 90 σου πολύ υπολογιστές σε σκόπευε κάτι τέτοιο, πάντα στο τέλος είχε συνέπεια να σταματήσει η παραγωγή του Sequent και η μηχανική αυτή να σταματήσουν το έργο τους στους επεξεργαστές και υπολογιστές Sequent. Είχε, για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ έναν υπερυπολογιστή εκείνης εποχής που αποτελούνταν από 20 επεξεργαστές των 8 MHz, write-through κρυφή μνήμη, κοινή μνήμη με SCS SCSI, Ethernet, Unix, 4.2 BSD. Υπενθυμίζω το FreeBSD που έχουμε στο Σαφόρα είναι απευθείας απόγονος του Unix του BSD. Γι' αυτό είναι και το FreeBSD. Και γι' αυτό κάποιοι σερβερ στο πανεπιστήμιο που τους διαχειρίζομαι εγώ τους έχω σε FreeBSD, κάποιους άλλους βέβαια τους έχω σε Linux για να μπορέσετε να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα και από τα δύο λειτουργικά συστήματα. Και εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ και τα δύο λειτουργικά συστήματα, και FreeBSD και Linux. Και ιδιαίτερα για high performance computing, όπου έχουμε πολλούς επεξεργαστές και έχουμε ένα high performance computing system, το Linux έχει πολύ καλύτερη απόδοση. Γι' αυτό λοιπόν το HPC, το Pleiades και όλα τα slave nodes που βρίσκονται από πίσω τα έχω ρυθμίσει εγώ με το πρόγραμμα Torque σε Linux. Και γι' αυτό όλα τα supercomputers είναι Linux. Και το FreeBSD το συναντάμε μόνο σε standalone servers, π.χ. ένα web server, π.χ. το Netflix που στριμάρει ταινίες, χρησιμοποιεί υποδομή από πίσω με FreeBSD, και επειδή έχει και ένα πολύ καλό σύστημα αρχείων, το ZFS, Zettabyte File System, που είναι από τα πιο αποδοτικά συστήματα για enterprise file systems. Παραδείγματα λοιπόν από το Sequent. Το 1987 με Intel 8386 είχε 30 επεξεργαστές 8386. 64 bit memory bus, πάλι έτρεχε Unix και υποστήριζε και Oracle για τις βάσεις δεδομένων, και μετά αντικατέστησε τους επεξεργαστές 8386 με 486, Pentium και ούτω καθεξής. Παραδείγματα με το Sequent. Σχετικά με το Yuma με σύνδεση απλού διάβλου, βλέπουμε όλοι οι επεξεργαστές και η κοινή μνήμη βρίσκονται στο ίδιο διάβλο. Θα μπορούσαν βέβαια οι επεξεργαστές να έχουν και κρυφή μνήμη και να είναι στον ίδιο διάβλο, ή ο κάθε επεξεργαστής να έχει και ένα επίπεδο κρυφής μνήμης ή άλλο επίπεδο μνήμης υπό τον αποκλειστικό έλεγχο, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Σύνδεση απλού διάβλου, πρόβλημα συναγωνισμού. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να έχουμε πολλούς επεξεργαστές στον ίδιο διάβλο που να έχουν πρόσβαση στην ίδια μνήμη. Γι' αυτό το λόγο, τουλάχιστον στο ίδιο motherboard, όταν θέλουμε πολλούς επεξεργαστές να βάλουμε, τοποθετούμε παραπάνω sockets. Βέβαια, με την τεχνική και την αρχιτεκτονική των κατανεμένων συστημάτων έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα, γιατί πια μπορούμε να κάνουμε κλιμάκωση πολύ εύκολα. Αγοράζουμε νέους υπολογιστές, τους βάζουμε στο γρήγορο δίκτυο GigaPPS που έχουμε ή δίκτυο οπτικών μνημάτων, και έτσι μπορούμε να αυξάνουμε την επεξεργαστική ικανότητα του συστήματός μας με εύκολο τρόπο. UMA, λοιπόν, τεχνική της μη διαδοχικής διευθυντότησης, σε περίπτωση που έχουμε κοινή μνήμη, αλλά σε διαφορετικά αρθρώματα μνήμης, μπορούμε να έχουμε μη διαδοχική μνήμη, ώστε όταν κάποιος διαβάζει, ας πούμε, φοράει από 0 μέχρι 100, να μην διαβάζει συνεχώς το ίδιο άρθρωμα. Άρα έχουμε 0, 1, 2. Βλέπετε, στη μονάδα μνήμης 1, που είναι στον υπολογιστή, για παράδειγμα, α, ή στο socket α, έχουμε αυτές τις διευθύνσεις. Στην άλλη μονάδα μνήμης έχουμε αυτές τις διευθύνσεις και στην άλλη τις άλλες διευθύνσεις. Άρα, όταν διαδοχικά διαβάζουμε και έχουμε διαδοχική προσπέλαση, δεν καταλήγουν όλες το ίδιο άρθρωμα. Συστήματα UMA με σύνδεση διάβλου διασταύρωσης, σε αυτό το σημείο εδώ είναι ένα crossbar switch, όπως ονομάζεται, και βλέπετε ότι αυτό επιτρέπει παράλληλα οποιοδήποτε επεξεργαστής, από εδώ που έχουμε τους επεξεργαστές, να συνδεθεί σε οποιαδήποτε μνήμη. Άρα βλέπουμε, για παράδειγμα, ο επεξεργαστής 0 μπορεί να συνδεθεί και στη 0 και στην 1 και στην 10 κτλ. Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που κάποιος επεξεργαστής, βλέπετε εδώ πέρα ότι έχει τελίτσα, άρα ο 010 επικοινωνεί με το άρθρωμα μνήμης 000, τότε σημαίνει ότι κανένας άλλος επεξεργαστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το άρθρωμα μνήμης 000, άρα πάλι έχει την έννοια του blocked, γιατί είναι ένα κοινόχρηστο μέσο μετάδοσης. Αλλά θα μπορούσε ο κάθε επεξεργαστής να μιλάει με ένα άλλο άρθρωμα μνήμης. Σε αντίθεση με άλλα δίκτυα διασύνδεσης, όπου υπάρχουν
περιορισμό στις συνδέσεις και μπορεί δηλαδή, για παράδειγμα, ο επεξεργαστής 010 να μιλάει με το 000, αλλά αυτό το κανάλι να διαμοιράζεται και το 001. Άρα αμέσως να έχουμε ένα κοινό κανάλι και για τους δύο αυτούς επεξεργαστές και αν το χρησιμοποιεί ένας επεξεργαστής, για παράδειγμα έτσι, να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει κανένας άλλος. Δηλαδή, ακόμα και η άλλη μνήμη να μην χρησιμοποιείται, το άλλο άνθρωπο να είναι κατηλημένο. Σε αυτό το σημείο έχει ολοκληρωθεί το δύο ώρο της σημερινής διάλεξης. Θα ενεργοποιήσω το iQuiz, που μπορείτε όποιος θέλει να δοκιμάσει τις γνώσεις του και την προσοχή του που έδειξε στην σημερινή διάλεξη, στα σημερινά θέματα που θίξαμε, όπως και στα προηγούμενα, γιατί κάθε φορά έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και τις γνώσεις μας που έχουμε σε διαλέξεις από την αρχή, από την πρώτη διάλεξη μέχρι και τη σημερινή, μάλλον μέχρι και την προηγούμενη, γιατί υποτίθεται μέχρι και την 5 έχετε να διαβάσετε και αυτή την παρέδωσα σήμερα. Πάμε λοιπόν, ανοίγουμε το, όχι το έχω εδώ πέρα, ανοίγουμε το iQuiz. Το iQuiz, να το ανοίξω τώρα, iQuiz. Να επιθυμίσω ότι σήμερα για το φροντιστήριο θα βγάλει ανακοίνωση ο συνεργάτης μου και δεν θα τα πούμε ξανά μέχρι την Ανάσταση. Καλή Ανάσταση να έχετε, καλές και παραγωγικές διακοπές να έχετε, με ασφάλεια στο σπίτι σας. Προσοχή. Να έχετε πάντως παραγωγικό το χρόνο σας, γιατί οι ασκήσεις τρέχουν. Σε σημείο αυτό, σταματάω εγώ την καταγραφή της οθόνης. Stop recording.